Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο Γιάννης Θωμαδάκης, είναι εκπομπή 7 ημέρες. Παρακολουθείτε δημοτική τηλεόραση Ορεστιάδας. Και σήμερα συνομιλούμε με έναν αγαπητό, θα συνομιλήσουμε μάλλον με έναν αγαπημένο μου και αγαπητό συνάδελφο, τον Βασίλη Κάργα. Καλησπέρα, κύριε Κάργα. Καλησπέρα στην Ορεστιάδα και στη δημοτική τηλεόραση, σε εσένα Γιάννη, στους ακροατές, στους τηλεθεατές σου και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τώρα θα σε βάλουμε ως δημοσιογράφο, είπα συνάδελφο. Δημοσιογράφος είμαι τώρα. Συγγραφέα. Τώρα είμαι του συγκεκριμένου παραμύθιου, δεν είμαι συγγραφέα. Να πω ότι είμαι. Πάντως... παραμυθάς μπορεί να είμαι, αλλά εντάξει. Τόσα χρόνια μας παραμύθια ζανάλι, ευκαιρία και εγώ να παραμυθιαστώ και εγώ με κάτι, με κάποιο άλλο βιβλίο. Ο λόγος δεν είναι βέβαια το βιβλίο, το παραμύθι που έχεις γράψει, το παράξενο ταξίδι του Ορφέα. Παράξενη παρέα. Αυτό είναι η αφορμή. Σε όλα τα πράγματα μια αφορμή υπάρχει. Και βιβλίο, αν δεν κάνω λάθος, και σε ευχαριστώ πολύ, πρέπει να ήμουν και από τους πρώτους που έκανε και ρεπορτάζ για... Ο πρώτος ήμουν. Δεν είχα κάνει το βιβλίο στα χέρια μου. Λοιπόν, είναι ένα παραμύθι, το οποίο παρουσιάζεται σε όλη την Ελλάδα. Άλλωστε, έχεις και σχέσεις και με την Νότια Ελλάδα. Και με την Νότια Ελλάδα και με την... Κεντρική Ελλάδα, Νότια Ελλάδα, όπως και την πεις, Βόρεια Εύβοια. Αν ακόμα δεν έχει γίνει παρουσίαση, της φυλάω για το καλοκαίρι. Και είναι και λογικό πάντως. Λογικό. Ορφέας εμπνέει, αρέσει τα παιδιά. Υπάρχει όλος αυτός ο μύθος γύρω από τον Ορφέα και τη μουσική και τη λύρα του. Και κυκλοφορεί γενικώς καλά. Μια παράξενη παρέα, έρχεται από διάφορα μέρη του κόσμου αγαπημένα ζώα των παιδιών, έρχονται στη Θράκη, συναντάνε τον Ορφέα και με τη μουσική και με τη λύρα τους αλλάζει και τη μοίρα και τη ζωή τους. Γιατί όπως ξέρουμε σύμφωνα με τη μυθολογία, ο Ορφέας από πάρα πολύ μικρό παιδί έπαιζε λύρα και αγαπούσε πολύ τη μουσική και μάλιστα του είχε χαρίσει την πρώτη λύρα ο Θεός της μουσικής, ο Θεός Απόλλωνας. Έπαιζε τόσο γλυκά τη μουσική που λέω ότι ακόμα και τα άγρια ζώα του δάσους πήγαιναν κοντά του να τον ακούσουν και μόλις τον άκουγαν χαλάρωναν και ηρεμούσαν. Εδώ φυσικά δεν έχω άγρια ζώα του δάσους, είναι αγαπημένα ζώα των παιδιών, ένα καγκουρό που δεν μπορούσε να πει το ρο γιατί πάρα πολλά παιδάκια δεν μπορούν να πούν το ρο, ένας παπαγάλος που λέγε ότι ήταν Πορτογάλος, αλλά μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα που το πήρε η Γαλλία άλλαξε και λέγεται ότι ήταν Γάλλος. Εκεί ένας πελαργός αργός, τον έβαλα σκόπιμο επειδή έχουμε και στον Εύρο το ευρωπαϊκό χωρίο των πελαργών στο Πόρο. Αρέσει μάλιστα πάρα πολύ όταν τους μιλάω στις παρουσιάσεις για το Πόρο και για τους πελαργούς. Ένα κροκόδιλο δειλό που φοβόταν το φεγγάρι. Είναι πάρα πολλά, σας πάντων. 11 ζωάκια, 12 που συμμετέχουν, μια αρκούδα συγγραφέας, ένα τζατζίκι που τρελαίνεται να τρώει τζατζίκι. Και κάτι με τα αυτιά του τζατζικιού. Ναι, τους λέμε διάφορα τέτοια. Σε τις παρουσιάσεις τα λέτε όλα αυτά. Και αρέσουν πάρα πολύ. Π.χ. έχω βάλει μέσα ένα γατάκι από το Μπαλί που ζωγραφεί σαν Νταλί. Θεωρείται η πιο έξυπνη ράτσα γάτα στον κόσμο. Γι' αυτό μπορεί και ζωγραφίζει σαν τον Νταλί. Το κάλεσα στο Λούβρο και με την ευκαιρία για το Μουσείο του Λούβρου τους μιλάμε και για την νίκη της Αμοθράκης. Δηλαδή όλα έχουν μεταξύ τους κάποια σύνδεση και κάποια σχέση. Δηλαδή. Θέλω να το πω επειδή ξέρω, το γνωρίζω, το γνωρίζουν και οι συνάδελφοι, ότι ο Βασίλης ο Κάργας είναι ένας από τους πιο διαβασμένους δημοσιογράφους και δεν λέω πιο διαβασμένος για να μην παρεξηγηθούν κάποιοι άλλοι. Πάντως ο Βασίλης Κάργας είναι ένας άνθρωπος ο οποίος διαβάζει πολύ. Και διαβάζει πολύ από ίντερνετ, διαδίκτυο μέχρι βαριά λογοτεχνία. Και ένα παραμύθι για κάποιους μπορεί να είναι εύκολο να γραφτεί. Αλλά όταν έχεις το υπόβαθρο είναι ακόμα πιο εύκολο. Είναι πιο εύκολο και είναι και... Έχεις και ένα αίσθημα ευθύνης όταν γράφεις ένα παραμύθι, γιατί απευθύνεσαι σε τρυφερές ηλικίες. Αυτό το παραμύθι είναι για ηλικίες από 3 μέχρι 6 χρονών. Δηλαδή πρέπει και να προσέχεις αυτά που γράφεις. Δεν είναι ένα βιβλίο για ενήλικες οι οποίοι πλέον έχουν στη ζωή τους, έχουν σε πάρα πολλά πράγματα. Οπότε εδώ χρειάζεται και μια προσοχή πώς θα το παρουσιάσεις και να αγγίξεις και τα παιδιά. Αλλά και να μην δημιουργήσει κάποια θέματα, ίσως.
Η παρουσίαση βέβαια γίνεται με την πολύτιμη βοήθεια της Μαρίας Παπαδοπούλου. Ηθοποιός είναι, είναι η σύζυγός μου, γίνεται διαδραστική αφήγηση, συμμετέχουν όλα τα παιδιά στην αφήγηση του παραμυθιού και αυτό είναι και το, και, το, και το διαφορετικό που γίνεται. Στη συνέχεια υπάρχει θεατρικό παιχνίδι, υποδίονται ρόλους του παραμυθιού, συμμετέχουν, κάνουμε στο τέλος και ένα κάτι σαν γκάλοπ και λέμε ποιο ζωάκι είναι το αγαπημένο ζώο των, των παιδιών και κάθε φορά βγαίνει και κάποιο διαφορετικό. Και μάλιστα είχαμε και σε κάποιες παρουσιάσεις που κάνουμε και στη Θεσσαλονίκη, το είχαν δουλέψει πάρα πολύ το παραμύθι και μάλιστα μας παρουσίασαν και ένα δικό τους παραμύθι με άλλα ζωάκια, πάλι έμετρο, και ήταν πάρα πολύ όμορφο να βλέπεις αυτά τα παιδιά να, να σου γράφουν ένα άλλο παραμύθι και με άλλα ζωάκια, ας πούμε, τέτοιο. Ίσως είναι και η πρώτη αφορμή για κάποιο παιδί ή για κάποιο γονέα να γνωρίσει τα βιβλία λίγο διαφορετικά. Να δει ότι τα βιβλία δεν είναι αυτά που έχονται στο σπίτι, πάμε στο βιβλιοπωλείο και τα παίρνουμε. Τα βιβλία κάποιος τα γράφει. Υπάρχει ένας συγγραφέας. Γίνεται μια ολόκληρη γιορτή γύρω από τις παρουσιάσεις. Υπάρχει και ένας εικονογράφος, γιατί, γιατί και το παραμύθι κυρίως είναι εικόνα, είναι και εικόνα. Το έχει εικονογραφήσει η Παναγιώτα Καρτσακάλη, είναι βραβευμένη εικονογράφος και βλέπω ότι αρέσει πάρα πολύ στα παιδάκια. Βλέπω τα παιδάκια το χαϊδεύουν, το αγγίζουν, βλέπουν μέσα τα ζωάκια, το παπαγάλο, όλα. Δηλαδή βλέπω ότι στέκονται σε αυτό. Παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η εικόνα, γιατί και τη φαντασία των παιδιών την εξάπτει, την πηγαίνει παραπέρα, ας πούμε. Και ξανά έχουν πάρα πολύ φαντασία τα παιδιά, οπότε επεκτείνεται και άλλο. Ναι. Τώρα εγώ να ρωτήσω πότε θα έρθει το επόμενο παραμύθι. Στην, ίσως το καλοκαίρι να είναι και αυτό, γιατί και αυτό βγήκε μέσα στο καλοκαίρι. Υπάρχουν 2-3 ιδέες πάλι με ζωάκια. Υπάρχει μια σκέψη να γίνει μια τριλογία πάνω στη μουσική, γιατί αυτό κυρίως μιλάει το παραμύθι, είναι και έμετρο. Για τη δύναμη της μουσικής και της αξίας της φιλίας, της συντροφικότητας και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Και τα άλλα δύο που έχω στο μυαλό μου εκεί, και αυτά μιλάνε πάλι για τη δύναμη της μουσικής, είναι πάλι με αγαπημένα ζώα των παιδιών, μία φάλαινα με ένα παιδάκι που παίζει κιθάρα, δηλαδή έχουν σχέση πάλι με τη μουσική και τα υπόλοιπα δύο δηλαδή σε αυτό που έχω στο μυαλό μου να κάνω. Και εδώ να πούμε την ευκαιρία ότι το έχει πάρει ήδη το παραμύθι το Δημοτικό 2 της Αλεξανδρούπολης, το λέω για πρώτη φορά αυτό, και το κάνει οπερέτα παιδική. Θα παρουσιαστεί τον Ιούνιο στο Δημοτικό Θέατρο, ήδη είναι έτοιμη η μουσική. Η Μαρία Κολάρα την έγραψε μουσική ή προτρέχω? Όχι, η μουσική την έγραψε ο Δεβετζής, ο οποίος ήταν και εδώ μουσικός, νομίζω από ό,τι ξέρω στο 2 σας. Συνθέτης, μαζί με την κυρία Κολάρου έχει βοηθήσει σαφώς και τώρα είναι στο στάδιο με τις χοροδίες. Θα έχουν βάλει μέσα και σοπράνο και τερόνο και τενόρο και διάφορα όργανα και θα το κάνουν κάπως σαν υπερθέαμα, αλλά μου αρέσει έτσι πως βγαίνει. Δεν είναι και συγκινητικό για έναν συγγραφέα παραμυθιού να βλέπει ότι η δουλειά του αναγνωρίζεται και δεν μιλάω για την αναγνώριση που έχει σε μια μεγαλύτερη πόλη όπως είναι η Θεσσαλονίκη, αλλά αναγνωρίζεται πρώτα απ' όλα από τους ανθρώπους με τους οποίους συγκατοικείς. Ακριβώς. Συζείς στην ίδια πόλη. Και δεν λέω τυχαία τις λέξεις συγκατοικείς και συζητήσεις, γιατί ο Βασίλης ο Κάργας μιλάει πάρα πολύ καλά ελληνικά και αντιλαμβάνεται, θέλω να πω. Σαφώς. Είναι νομίζω πολύ συγκινητικό άνθρωποι της πόλης σου και των γειτονικών περιοχών να αγκαλιάζουν αυτό και να το εμπλουτίζουν, να το επεκτείνουν. Κάτι ανάλογο θα γίνει και στο Δημότυχο, ήδη και πέρα από το τοπικό με ανθρώπους που περπατάς κάθε μέρα μαζί τους, και είναι σημαντικό ότι το προτείνουν οι ίδιοι να το κάνουν. Εγώ δεν έκανα καμία νίξη να το κάνω. Ήδη ήταν και πρότεινε να το φτιάξουν. Το επόμενο Σάββατο παρουσιάζεται στη Παιδική Βιβλιοθήκη του Εθνικού Κήπου στην Αθήνα και εκεί ίσως είναι και το σημαντικό ότι εκεί παρουσιάζουν ένα παραμύθι μόνο κάθε μήνα. Mm-hmm. Και το επίλεξαν για να το παρουσιάσουν. Και μάλιστα εκεί γίνεται και με συνοδεία κιθάρας. Το έχουν μελοποιήσει. Και θα είναι σε δύο παραστάσεις. Και εκεί νιώθεις πολύ όμορφα. Δηλαδή ξαφνικά στην Αθήνα ξέρεις, ανακαλύπτει κάποιος από
μια παιδική βιβλιοθήκη και μάλιστα του Εθνικού Κήπου που είχε μια παράδοση εκεί και το μελοποιούν κιόλα, α πούμε. Εσύ δεν ξέρει τίποτα, που το βρήκαν, το κάνει, σου παίρνουν τηλέφωνο και σου λένε ότι θα κάνουμε αυτό. Και είναι τιμή φασα και χαρά φυσικά μαζί, γιατί προχωράει έτσι. Πάντως σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ίσως πριν 15-20 χρόνια, τώρα έχω χάσει και λίγο τις επαφές, γιατί κάποτε ήμουν παιδί, τώρα έγινα μπαμπάς όπως όλοι μας. Και εγώ μπαμπάς έγινε ναι. Λίγο αργά μένα. Δεν υπήρχε νομίζω τόσο πληθώρα, μεγάλη πληθώρα παραμυθιών. Κάπου διάβασα ότι και στην Ελλάδα είναι πρώτα σε εκδόσεις, ας πούμε. Είναι σε εκδοτική παραγωγή τα παιδικά παραμύθια. Ενώ στο παρελθόν υπήρχε στα κλασικά παραμύθια. Είναι, πιστεύω, και καλό και κακό ίσως αυτό. Ναι, κοίτα, καμιά φορά και η υπερπληθώρα, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι κάτι καλό. Αυτό μπορεί να συμβαίνει με όλα γενικά τα βιβλία. Αλλά πιστεύω ότι... Για φαντάσου όμως τη ζωή μας χωρίς τους παραμυθάδες, χωρίς τους εικονογράφους των παραμυθιών. Όλα αυτά δίνουν μια ζωντάνια και στη δική μας τη ζωή των μεγάλων, αλλά και των παιδιών. Όλοι αυτοί και οι λαϊκοί παραμυθάδες, οι αγιάδες που ήμασταν αφηγόντουσαν μικροί και μας ανανούριζαμε αυτό. Και εξάλλου αυτό έχει μια ιστορία, επειδή μιλάμε για τον ανανούρισμα. Ένα βαφτιστήρι μας ο Ορφέας σήμερα είναι οικονομικός μετανάστης στο Κατάρ, ένα παιδάκι μικρό, ας πούμε, τους γονείς του. Ήταν και αφορμή για να το γράψω μαζί με την Ευαγγελίνα στη συνέχεια εκεί. Το να νουρίζαμε κάθε βράδυ και με ένα στίχο από αυτό. Mm-hmm. Κάθε βράδυ και άλλο στίχο και άλλο στίχο. Και βγήκε σιγά σιγά το παραμύθι μέσα από μια τέτοια διαδικασία δηλαδή. Είναι ένα πραγματικό βίωμα που έγινε βιβλίο. Ακριβώς έτσι προχώρησε, ας πούμε. Τώρα να σε ρωτήσω για ένα άλλο βιβλίο που περιμένουμε για ενήλικες. Για ενήλικες. Ναι. Δεν είναι ακριβώς για ενήλικες, όπως για ενήλικες. Είναι ένα βιβλίο, έχω όλα αυτά τα χρόνια της δημοσιογραφικής μου, ας πούμε, παρουσίας στον Εύρο. Έχω κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έχω συγκεντρώσει γύρω περίπου στους 120 ανθρώπους. Έχω κάνει ταξίδια και έξω, έχω βρει ευρύτες και θρακιώτες που δημιουργούν και στο Βερολίνο ένα διάσημο μόδιστρο που είναι σε όλο τον κόσμο, ωστόσο δεν το ξέρει κανένας, π.χ. γλύπτες στη Τσεχία, ζωγράφους στις Βρυξέλλες. Και τα θέματα του Κάργα, επειδή έχω φιλοξενήσει και στο site μου θέματα του Κάργα, είναι κλικάτα. Έχουν απήχηση, δηλαδή. Έχουν απήχηση. Ναι. Και άμεση απήχηση. Ένας εδώ, νομίζω, από τη Νέα Βίσα που στις Βρυξέλλες έχει ανοίξει ένα γεράδικο. Το Ψίδης. Το Ψίδης και είναι όνομα εκεί και φίρμα. Μια άλλη μεγάλη σκηνοθέτητα που είναι από το Δημότυχο και ζει στο Παρίσι. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι από τον Εύρο που όταν ο άλλος το βλέπει και ακούει, και αυτός από τον Εύρο είναι, και αυτός από τον Εύρο. Γι' αυτό, πέρα από αυτό, είναι και πάρα πολλοί που ζουν στον Εύρο. Απλοί άνθρωποι, ένας που φτιάχνει γκάιντες εδώ στο Βόρειο Εύρο, κάποιοι παίζουν λίρα, θρακιώτικοι. Αλλά και έχουμε πάρα πολλούς ηθοποιούς, πάρα πολλούς. Και ιδίως αυτό το κομμάτι εκεί, δημοτικού χωριστιάδες, έχει και ζουφλίου, έχει πάρα πολλούς. Γλύπτες, ζωγράφους, ηθοποιούς, συγγραφείς. Είναι ένα τεράστιο δυναμικό. Είναι έτοιμο σχεδόν για έκδοση το βιβλίο. 120 άνθρωποι του Εύρου. Έχει κάνει το πρόλογο ο Σκαμπαρδόνης ο Γιώργος, ο οποίος και αυτός έχει ρίζες και σχέση με τη Θράκη, γιατί μια γυναίκα του είναι και από τη Θράκη, από το Μαΐστρο, και την αγαπά και την περιοχή. Και είναι έτοιμο να βγει. Τώρα πότε θα βγει, θα δούμε πώς θα προκύψει. Λοιπόν, μου δίνεις πολύ καλή πάσα να κάνουμε το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Ωραία. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Συνομιλούμε με τον Βασίλη Κάργα, δημοσιογράφο και συγγραφέα και ενός παιδικού παραμυθιού. Λέγαμε πριν για τους ανθρώπους του Εύρου και τους ευρύτες που έχεις βρει σε όλα τα μέλη και τα μήκη της γης. Μας έφυγε και ο στυλός μόλις είπαμε για αποστάσεις. Πέταξε και αυτό. Πέταξε. Μέχρι και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχεις. Ναι, και εκεί και στο Καναδά είχα βρει και είπα πριν και στο Βέλγιο. Τι είναι αυτό που διώχνει τους ευρύτες διαχρονικά? Στην Αλάσκα ακόμα υπάρχει ένας εδώ από το Δημότυπο που έχει ανοίξει μια ταβέρνα και είναι κορυφαίος εκεί. Ναι, είναι του Χρήστο του Λαμπερνάκη, ο αδελφός. Έχω πάνω από 30-40 άτομα, ας πούμε. Αλλά και άλλα παιδιά νέα που ζουν εδώ. Όπως οι. Το μαθητικό σου υπάρχουν πάντως παιδιά που έχουν φύγει από εδώ και δημιουργούν. Και μάλιστα και από την Οστιάδα, κάπου παίζουν κιθάρα και σε μεγάλα συγκροτήματα στην Αγγλία και είναι από εδώ ντόπια. Του έχω εντοπίσει. Άλλη μια κοπέλα, πάλι νομίζω, ζει στην Αγγλία που είναι από το Δημότυχο.
Εξαιρετική μουσικό ναι, την ξέρω και εγώ αυτή την κοπέλα. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά που είναι. Και νέοι άνθρωποι που είναι. Τι είναι αυτό λοιπόν που διώχνουν τους ευρύτες διαχρονικά. Και δεν είναι αυτό που λένε ότι φεύγουν τώρα οι νέοι επιστήμονες. Ναι, φεύγουν πάλι. Στον Εύρο φεύγουν από τη δεκαετία του 40. Ίσως και οι συνθήκες εδώ και οι οικονομικές που ψάχνουν να βρουν, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει μέσα και το, ας πούμε, και το μικρόβιο της αναζήτησης. Ψάχνουν, κάνουν. Ίσως έχουν και ευκαιρίες πολύ μεγαλύτερες και δυνατότητες. Και αν ένας έχει ταλέντο και αυτό το ταλέντο μπορεί να το αξιοποιήσει πιο καλά, ας πούμε, έξω, σαφώς παίρνει και το δρόμο. Αλλά και είναι και κάποιοι που έχουν γεννηθεί ίσως εκεί, ας πούμε, και είναι, ξέρω, παιδιά της δεύτερης γενιάς, τρίτης, μεταναστούν και ζουν εκεί και δημιουργούν εκεί. Και είναι ωραίο να πηγαίνεις σε μια ξένη χώρα και να βλέπεις ανθρώπους, ας πούμε, από τον Εύρο να δημιουργούν και να έχουν έργο να παράγουν και να είναι εκεί γνωστοί. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν τους ξέρει εδώ ο Εύρος. Αυτό είναι το τέτοιο. Τώρα θυμάμαι να σου πω ένα περιστατικό με ένα γλύπτη, ας πούμε, τον οποίο είναι και στην Ακαδημία στην Τσεχία. Ο άνθρωπος ήθελε να δωρήσει ένα γλυπτό του να μπει και μάλιστα να μπει εδώ στο Τριεθνές, στα σύνορα πάνω, να υπάρχει σαν σήμα της συνή στην αφιλία και δεν έβρισκε τρόπο, ας πούμε, για πώς να το φέρει, πώς να το κάνει, να συνοηθεί, να υπάρχει. Δηλαδή, και άνθρωποι που θέλουν κάτι να κάνουν, ή θα μπορούσαν όλους αυτούς να τους βρούνε και να κάνουν για να τους φέρουν εδώ, όχι απλά για να τους τιμήσουν. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο νομίζω δεν είναι και τόσο σημαντικό. Το σημαντικό είναι να έρθουν αυτοί εδώ στον Εύρο και με τις ιδέες και με την τέχνη, με τα πάντα, να δημιουργήσουν κάτι. Ξέρω, μπορεί να γίνει ένα τομέας, να αναλάβει, ξέρω εγώ, το τομέα του θεάτρου, το τομέα της ζωγραφικής, της εγκληπτικής, το θέμα της οικονομίας, της ιατρικής. Και να γίνονται, ας πούμε, διάφορες τέτοιες συναντήσεις, διάφορα γκρουπ, ας πούμε, και να λένε και ιδέες και διάφορα, ξέρω εγώ. Όπως είπε μια πολύ ωραία η Παπαδαμάκη, η χορογράφηση που κατάγεται, ας πούμε, από την περιοχή. Να γίνει ένα βαλκανικό, έτσι, ας πούμε, χώρος χορού και έκφραση στην περιοχή. Σαν Ακαδημία. Έχουν πάρα πολλές ιδέες όλα αυτά τα παιδιά που ζουν, αλλά δεν υπάρχει κάποιος να μπορεί να τους όλους αυτούς να τους βρει και να τους φέρει εδώ και να δημιουργήσουν και να κάνουν. Και εκεί κολλάει αργή. Ναι, είναι εξαιρετικό. Και αυτό με το γλύπτη από την ψυχή που θέλει να δωρήσει το άγαλμα. Ένα γλυπτό. Και φαντάζομαι σε καλές εποχές τώρα. Ακαδημαϊκός κιόλας είναι όνομα μεγάλο στην τέτοια. Δεν είναι, ας πούμε, στην Τσεχία εκεί. Ένα γλυπτό του εκεί, νομίζω, με μια μάχη που είχε γίνει εκεί και είχαν σκοτωθεί πάρα πολλά άλογα, ας πούμε, θεωρείται κορυφαίο στη Τσεχία, ας πούμε, τέτοιο. Και είναι από ένα χωριό του Δημοτήχου κατάγεται, ας πούμε. Και αυτό τον είχα βρει, δεν μιλάει, ας πούμε, καλά, μάλλον δεν μιλάει καθόλου σχεδόν ελληνικά, αλλά εντάξει. Αλλά είναι από εδώ, είναι από την ψυχή του, τι λέει. Ακριβώς. Η ψυχή του τι λέει. Ανταυτού, Βασίλη, έχουμε μια και λέμε για τα αγάλματα. Τις τελευταίες εβδομάδες στην Αλεξανδρούπολη, ένα αντίγραφο αγάλματος και όχι το πραγματικό αγάλμα. Ένα αντίγραφο πάλι, ας πούμε, υπάρχει. Αναφέρομαι στην νίκη της Αμοθράκης. Στην νίκη της Αμοθράκης ήδη. Η οποία δεν ξέρω, μπήκε μπροστά στο νομαρχείο του. Φαίνεται. Πρέπει να είναι και λίγο προστατευμένος ο χώρος. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι. Είδα και κάποια παράπονα που έκανε και ο Δήμαρχος της Αμοθράκης, ότι γιατί δεν το πήγανε κατευθείαν στη Αμοθράκη, ότι δεν ήξεραν κάτι, δεν γνώριζαν κάτι ούτε αυτοί, ούτε η αρχαιολογική υπηρεσία. Και δεν ξέρω και πόσο εύκολο να πάει όλο αυτό στη Αμοθράκη τώρα, να μπει στο πλοίο, που θα τον πάρουν από εκεί να το πάνε στον αρχαιολογικό χώρο. Η Αμοθράκη έχει και στενούς δρόμους, δεν ξέρω πώς πάνε αυτά. Ξέρω, πάνε με πούματα και τα πάνε και δεν ξέρω πώς γίνεται η μεταφορά εκεί. Με γερανό πάντως τα βίντεο που είδα. Με γερανό, ναι. Καλά, εγώ πιστεύω στην αυθεντικότητα των αγαλμάτων και όχι στα αντίγραφα γενικώς, ας πούμε. Ένα ακόμα αντίγραφο, τι έχει να προσθέσει, δηλαδή. Και υπάρχει και ένα άλλο, ας πούμε, ένα έργο, ας πούμε, που είναι στο λιμάνι του Καμπελόπουλου, του Κάρολου, ο οποίος και τελευταία έφυγε από τη ζωή και το είχε δωρήσει. Το οποίο έχει μια άλλη, είναι εξαιρετικό σαν έργο. Αλλά γενικώς δεν ξέρω γιατί δεν άρεσε. Ίσως ήταν λίγο προχωρημένο σαν έργο, ας πούμε. Αλλά είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι από ένα διάσημο καλλιτέχνη σε όλο τον κόσμο, ας πούμε. Εκεί. Και τώρα, είπα προηγουμένως, μπήκε μέσα στο νομαρχείο. Δεν είμαι ειδικός να πω που θα μπει. Αλλά φαντάζομαι ότι άμα ήταν έξω, κάποιο καλό παιδό θα πήγαινε να κάνει κανένα γκράφιτι. Ένα θα πήγαινε να γράφει. Η Νίκη είναι δική μας, ή διάφορα. Ναι, θεωρώ ότι δεν το θεωρώ καθόλου απίθανο.
Είχαμε κάνει παλιά και μια καμπάνια. Είχαμε βγάλει και αυτοκόλλητα και τότε που πούμε στην Ομαρχία. Στην Ομαρχία Εύρου, ναι. Και με την Ένωση Συντακτών αργότερα είχαν γίνει. Νίκη είναι δική μας. Είχαμε κάνει και ολόκληρες Σαμοθράκη ιστορίες γι' αυτό. Αλλά εντάξει, δεν είναι εύκολο πράγμα να. Το δημοσιογραφικό συνέδριο σου λείπει. Λείπει σαφώς, όχι μόνο σε μένα. Και πιστεύω ότι λείπει πολύ και στη Σαμοθράκη αλλά και στους συναδέλφους. Μια φορά ήρθα. Για τη Σαμοθράκη, Γιάννη, ήταν μια γιορτή. Ήταν και η αρχή και η ένταξη της τουριστικής σεζόν. Έπαιρνε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα. Υπάρχουν άπειρα δημοσιεύματα, υπάρχουν στο γραφείο. Κάποτε υπήρχε και ένα, είχε μπει και ένα θέμα στο Νομαρχιακό Σύμβουλο, στο Συμβούλιο, τι προσφέρει η Σαμοθράκη, ότι δεν έχει τίποτα δημοσίευση. Και όταν τους πήγαμε όλους αυτούς, τους τόμους από τα δημοσιεύματα, τότε καταλάβανε την αξία τους. Έγιναν 16 συνέδρια, περάσανε πάνω από 6-7.000 δημοσιογράφοι, πανεπιστημιακοί, λογοτέχνες, γελιογράφοι, καθηγητές. Και οι δημοσιογράφοι είχαν την ευκαιρία εκεί και κουβεντιάζανε πάρα πολλά θέματα, ιδίως αυτά τα θέματα που είχαν γίνει τότε με τις πολεμικές σειράξεις στην Κροατία, στη Γιουγκοσλαβία, όλα αυτά είχαν πάρα πολύ αναδειχθεί εκεί. Αλλά εκεί συζητάγαμε και για τη δημοκρατία και για την ελευθερία του λόγου και από κορυφαίους δημοσιογράφους και επιστήμονες, όχι μόνο. Και καθηγητές. Είχαμε φέρει μια φορά όλους τους ευρωβουλευτές, ας πούμε, και είχαν έρθει εκεί για να κουβεντιάσουν για τα θέματα, την ευκαιρία. Και είχαν πέρασει και αρχηγοί κομμάτων και πάρα πολύ, ας πούμε. Τώρα που χάθηκε αυτή η ιστορία και έχει σταματήσει, πιστεύω ότι έχουν καταλάβει ότι ίσως θα έπρεπε να αλλάξει. Γιατί όλα τα πράγματα στην πορεία μετά σαφώς θέλουν κάποια αλλαγή. Δεν μπορεί να συνεχίσει το ίδιο. Θα μπορούσε να γίνει πιο. Η έφερξη του πιο λίσος, πιο λίγες μέρες, ένα τριήμερο, να υπάρχει και μια συμμετοχή και από τους δημοσιογράφους, δηλαδή να μπαίνει σε κάποιο άλλο πλαίσιο πλέον. Γιατί και τα πράγματα έχουν αλλάξει, μα δεν είναι σαφώς όπως ήταν πριν τόσα χρόνια. Συμφωνώ και τα έξοδα ήταν πολλά. Ήταν πολλά, αλλά έμπαιναν και πάρα πολύ χορηγοί όμως. Είχαμε βρει και εταιρείες μεγάλες που μπαίναν χορηγοί, γιατί υπήρχε και ένας μύθος γύρω από το συνέδριο, δηλαδή. Δεν διαφωνώ. Για να πιάσουμε. Και μην νομίζει, η τοπική κοινωνία και ο Δήμος δεν βάζανε και κανένα ιδιαίτερο ποσό. Ένα συμβολικό ποσό έμπαινε. Το πιο μεγάλο έμπαινε. Μα τα χρήματα βγαίνανε αυτά που. Τα χρήματα βγαίνανε. Δηλαδή να δώσει 5-10 χιλιάδες ευρώ, 15 ένας Δήμος σαν τη Σαμοθράκη. Δεν έδινε τόσο πολύ. Ναι, πολύ. Όχι, τώρα λέω με τα σημερινά δεδομένα. Να δώσει 5, 10, 15 χιλιάδες ευρώ ένας Δήμος για να διοργανώσει ένα τέτοιο. Μια διοργάνωση τέτοια. Θα τα βγάλει πολλαπλάσια. Μα όταν περνάγανε. Με πάνε δημοσιογράφοι που φέρνανε τις οικογένειές τους και κάνανε διακοπές. Και πληρώνανε. 400 και 500 δημοσιογράφοι πήγαιναν και ήταν και ο τζίρος που είχαν οι ίδιοι. Γιατί ξοδεύαν πάρα πολλά χρήματα και οι ίδιοι. Πέρα από αυτά που. Μα γεμίζαμε τα μαγαζιά. Βγαίναμε ένα βράδυ, πήγαμε ένα καφέ και γεμίσαμε το μαγαζί. Πολλά. Δεν ήταν. Και ξοδεύαν γενικώ οι δημοσιογράφοι. Εγώ βρήκα τελευταία κάποιου δημοσιογράφου, τώρα μεγάλο ηλικία, που τα παιδιά του πήγαν στα μαθά και κάνουν διακοπές. Δηλαδή. Έχει μείνει αυτό, να παρατούν και ποιον στα Σαμοθράκη. Έχει λείψει πολλούς και στους δημοσιογράφους από το κέντρο. Αυτό που λες επιβεβαίνει. Πώς έχουν πάρει τηλέφωνο για να ξαναγίνει σε άλλη μορφή, ας γίνουν κάποιες κινήσεις για να ξαναγίνει, δεν ξέρω αν. Και μου κάνει και εντύπωση, πάντως δεν το διεκδίκησε κάποια άλλη περιοχή. Όχι, μία φορά πήγε να γίνει σε κάποιο νησί νομίζω στα Δωδεκάνησα, δεν μπόρεσαν να το κάνουν. Δεν έγινε μία φορά όλο και όλο. Δεν είναι και εύκολο, ας πούμε. Η Σαμοθράκη από μόνη της έχει μία γοητεία και ένα μύθο και έρθει και τραβάει. Δηλαδή, αν υπήρχε τη δυνατότητα φιλοξενίας και από τις κλίνες, μπορούσαν και με χίλια άτομα να έρθουν σου να παραμείνουν στα Σαμοθράκη. Δεν υπήρχε. Τέλος Ιουνίου δεν γινότανε το. Και μέσα Ιουνίου. Ιουνίου ναι. Και αρχή Ιουνίου. Ακριβώς ήταν η αρχή της. Το θυμάμαι ότι όλα τα σπίτια στα Σαμοθράκη τότε έβγαιναν και τα έβαφαν τις αυλές σου, κάναν την προετοιμασία. Την περίμενα πώς και πώς. Ήταν ένα γεγονός για το νησί. Ήταν το δεύτερο καλοκαίρι στην ουσία για τη Σαμοθράκη. Ακριβώς. Και μια μεγάλη οικονομική στήριξη, ας πούμε, πέρα από την προβολή που είχε τη μεγάλη, ας πούμε. Γιατί καλούσαμε και ξένους δημοσιογράφους. Και τα πολίτες ξέρουν ότι προχώρησαν. Δεν ήταν μόνο οι τέτοιοι. Και για τη Σαμοθράκη και για την Αλεξανδρούπολη φυσικά. Γιατί για τη Σαμοθράκη. Μάλιστα τα πρώτα χρόνια το γινόταν σπαστό το συνέδριο. Τα 2-3 πρώτα χρόνια. Κάναμε τις 2 μέρες στην Αλεξανδρούπολη και μετά πηγαίναμε το πλοίο Σαμοθράκη. Αλλά αυτό ήταν και λίγο κουραστικό, ήταν για λίγο επίπονο και τελικά πηγαίναμε μόνο στη Σαμοθράκη στο τέλος. Τώρα βέβαια, Βασίλη, εσύ ασχολείσαι με το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών πάρα πολύ. Αλλά δεν είμαι στο τέτοιο συμβούλιο, ναι, δεν έχω. Ναι, αλλά η Ένωση Συντακτών, γιατί πολλοί κόσμοι μπορεί να μην ξέρει, η Ένωση Συντακτών έχει και ένα σημαντικό ρόλο. Σε αυτόν τον και σε αυτόν τον τομέα. Ναι. Και οι εκδηλώσεις που κάνουν και οι εκθέσεις και οι εκδόσεις είναι πολύ σημαντικές. Κάποια στιγμή ευχόμαστε να ανοίξουν κι αυτές.
εκτός των ναυτικών κέντρων. Ναι, νομίζω και μία έκθεση κάπου γίνεται στην περιφέρεια, διάβασα. Δηλαδή, νομίζω στη Ξάρθη, ξέρω κάπου διάβασα. Στην Καβάλα, κάπου. Κάποια έκθεση γίνεται. Θα μπορούσαμε και εμείς να διεκδικήσουμε. Είναι π.χ. αυτοί κάνουν μία εκδήλωση που τιμάνε κάποιον ντόπιο, ας πούμε, και Θεσσαλονικό κυρίως, για την προσφορά του. Και τους είχα προτείνει να κάνουν κάτι αντίστοιχο για τη Θράκη. Τους άρεσε. Δηλαδή, λέγονται επίμονοι Θεσσαλονίκες. Θα μπορούσαμε να το λέγαμε επίμονοι Θρακιώτες. Και έχω βρει και κάποια. Υπάρχουν πάρα πολλοί σαφώς και επίμονοι και επίπονοι γενικά. Και θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Τους άρεσε σαν ιδέα να το κάνουμε. Αλλά θέλει, εντάξει, θέλει δουλειά και μια οργάνωση να το κάνει. Τώρα να ζητήσω και κάτι. Κρύβει αυτό και κάποιο κίνδυνο. Ποιος από εδώ θα τιμήσει, θα υπάρχουν και διάφορα. Θέλει προσοχή και αυτό το θέμα. Εντάξει, και αυτό που δεν θα τιμηθεί να περιμένει την επόμενη φορά. Δηλαδή να υπάρχει και το κίνητρο. Και το κίνητρο, ναι. Τώρα να ρωτήσω κάτι καθαρά συνδικαλιστικό δημοσιογραφικό. Αυτοί και να μας επιτρέψουν και οι τηλεθεατές μας, αλλά είναι και οι συνάδελφοι μας που τους ενδιαφέρει. Αυτή η αλλαγή στην διαδικασία, στην Ένωση Συνταχτών. Εντάξει, πάβει το ημερησίων εφημερίδων, είναι Ένωση Συνταχτών. Αλλάζει πλέον τίτλο. Εφημερίδων, είναι λογικό. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα πλέον, δεν είναι. Για ιστορικούς λόγους θα παραμείνει το. Αλλά το ανοίγει πολύ η Ένωση. Δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι όταν η μητέρα μου έδωσε εξετάσεις για να μπει στην ΕΣΥΕΑ, στην Ένωση Συνταχτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, στο αμφιθέατρο, γεμάτη αίθουσα από κάτω, και περνούσε χειροκρότημα. Δεν περνούσε, σου λέγανε την επόμενη φορά. Σε εμάς λίγο, σε ενώσεις τώρα φαίνεται ότι αλλάζει το σύστημα. Και εγώ όταν είχα δώσει και εγώ, και εμείς περνάγαμε εγώ εξετάσεις, ας πούμε, είχα πάει 3 φορές 4 μέρη που να γίνω μέλος. Πήγαινα και τότε υπήρχαν κάποιοι στο Συμβούλιο πριν πολλά χρόνια, ας πούμε, οι οποίοι μου λέγανε τι ωραία που είναι Αλεξανδρούπολη, μας αρέσει πολύ και τέτοια. Έλαξα να. Αλλά δεν περνάγα. Του λέω γιατί, αφού είμαι επαγγελματίας, με αυτό ζω, με αυτό δουλεύω, κάνω. Ήταν κλειστή τότε η Ένωση, δεν είχε ανοίξει. Μετά, νομίζω ότι η Προεδρία στο Συμβούλιο του Τσαουσίδη πρέπει να άνοιξε αργότερα το τέτοιο, ας πούμε, η Ένωση, και μπήκαν. Εγώ πιστεύω γενικώς ότι τη στιγμή που ασκείς ένα επαγγελματικό και ζεις από αυτό, πρέπει να είσαι στην Ένωση. Άσχετα αν δουλεύεις σε ραδιόφωνο, αν δουλεύεις σε site, αν δουλεύεις κάπου αλλού. Αρκεί φυσικά να είσαι επαγγελματίας, ας πούμε, πάνω σε αυτό το χώρο, και να είναι αυτό το κύριο στο επάγγελμα. Θα πρέπει να μπεις στην Ένωση, πρέπει να είσαι μέλος στην Ένωση. Και να έχεις όλες τις κοινωνίες και στο ασφαλιστικό ταμείο σου. Και εκεί πλέον από ό,τι βλέπεις έχει γίνει ένα μεγάλο άνοιγμα για να μπορέσει και αυτό να συντηρηθεί. Και να δούμε και αν θα συντηρηθεί και αυτό. Ναι, είναι δύσκολο και αυτό. Αν θα συντηρηθεί το ταμείο, γιατί υπάρχουν οι δικαστικές διαμάχες. Ναι, περιμένουμε ότι θα γίνει και αυτή η απόφαση για το ταμείο. Και είναι ένα ταμείο που δεν επιδοτείται από το κράτος στην ουσία. Δεν είναι εκεί. Δεν επιδοτείται και ο τύπος είναι, το λέμε εμείς που είμαστε δημοσιογράφοι και το ξέρουμε και το ζήσαμε και το βιώσαμε και το βιώνουμε, αλλά είναι από τους πρώτους που με την κρίση πετσοκόπηκαν. Ακριβώς, πετσοκόπηκαν πάρα πολύ. Δηλαδή πάνε εντάξει, παλιά δεν υπήρχε κάποια ανεργία στον χώρο μας των δημοσιογράφων. Τώρα βλέπεις πλέον. Υπάρχει ανεργία. Αν χάσεις μια δουλειά από εκεί που δουλεύεις, τέρμα. Τέτοιο. Ή θα βρεις κάποια άλλη με 200 και 300 ευρώ, ας πούμε. Κάτι βρεις, ας πούμε. Και αυτό που έγινε με το σούπερ μάρκετ, τη διευθύντρια αυτή που έλεγε χαμογελάτε γιατί παίρνει 400 ευρώ. Να σας πάμε έναν γκάρο δημοσιογράφος που παίρνει 200 ευρώ. Τόσο παίρνει, 200-300 ευρώ. Και γίνονται οι τέτοιοι. Και ώρες, ας πούμε, δουλεύουν. Από το σπίτι. Από το μια γνωστή μου στην Αθήνα. Την παραλία. Η οποία δούλευε χρόνια σε ένα μεγάλο σταθμό. Την απέλησα μετά από 20-25 χρόνια. Και πηγαίνει τώρα κάπου, δουλεύει σε ένα άλλο μέσο, ας πούμε, και βρήκε εκεί. 8-9 ώρες την ημέρα. Όλη μέρα δουλεύει και παίρνει 4-5 εκατοστάρικα και ούτε ασφάλιση. Δηλαδή έχουν αλλάξει πλέον τα δεδομένα αυτά. Πώς ήταν παλαιότερα. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Α, δεν σε ρώτησα, το ξέχασα και ήθελα την άποψή σου. Επειδή είχε καιρό να ανέβει στην Ορεστιάδα, πώς σου φάνηκε ο δρόμος και η πόλη, η αλλαγή. Ναι, με στην πόλη ακόμα δεν έχω γυρίσει, τώρα θα γυρίσω. Είχα μια πρώτη έτσι, εντύπωση στην πλατεία. Είναι πάρα πολύ καλός ο δρόμος πλέον, εκτός από ίσως από ένα-δύο σημείο κάπου στον Προβατώνα και τον μπαίνοντας λίγο στην Ορεστιάδα μέσα στο τέτοιο, αλλά όλος ο υπόλοιπος δρόμος τουλάχιστον περπατάς με το δαχτυλίδι και νιώθεις μια σιγουριά και μια ασφάλεια. Το κακό βέβαια είναι ότι ξεχνάς τα χωριά, δεν τα θυμάσαι τώρα. Ναι. Παλιά έμπαινες και στα χωριά μέσα. Χαιρετούς το κόσμο, σταμάτα και τα
να πεις και ένα καφέ κάποιες φορές, γιατί εμένα μου άρεσε να μπαίνω και να μπαίνω στα χωριά για να περνώ, γιατί ένα δημοσιογράφος ψάχνει να βρει και στα χωριά θέματα. Τώρα περνάς απ' έξω πλέον, πρέπει να μπεις ειδικά για να σταματήσεις να κάνεις. Ωραία, θα δούμε. Όμορφα ήταν. Λοιπόν, σας ευχαριστήσω πολύ. Να ταξιδέψει μακριά η παράξενη παρέα. Παράξενη παρέα του Ορφέα, να κάνει κι άλλους φίλους. Εκεί. Και να έχουμε μακάρι και άλλα παραμύθια τα οποία να παρουσιάζουμε με οποιοδήποτε τρόπο τη Θράκη. Μακάρι και εύκολα κάποιος μπορεί να το βρει. Υπάρχει σε όλα τα βιβλιοπωλεία της χώρας, το να το βρίσκει εύκολα. Έμετρο είναι όπως είπα. Εύκολα το μαθαίνει το παιδάκι από 3 μέχρι 7-8 χρονών. Μπορεί να το τραγουδήσει, να νουρίσει, να κάνει πολλά. Είναι όλο. Να πάτε στο βιβλιοπωλείο και να μην θυμάστε τον τίτλο, να μου πείτε το παραμύθι του Κάρακα, θα το βρει ο βιβλιοπόλης, στο τοπικό βιβλιοπωλείο της γειτονιάς, επιμένω σε αυτό. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ευχαριστούμε και εσάς, να είστε καλά.